ένα νέο σχέδιο που αφορά την έγκριση φυτοφαρμάκων ενέκρινε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Η νέα στρατηγική προτείνει μεταξύ άλλων πρόσβαση των πολιτών στις μελέτες που χρησιμοποιούνται κατά τη διάρκεια έγκρισης και ένα ρυθμιστικό πλαίσιο που ευνοεί την καινοτομία και προωθεί τα φυτοφάρμακα χαμηλής επικινδυνότητας. Ich bin überzeugt davon, dass unsere Empfehlungen, unser europäisches Zulassungsverfahren effizienter, transparenter und robuster machen werden. Warum? Wir schaffen ein hohes Schutzniveau für Verbraucher und Anwender. Gleichzeitig garantieren wir Industrie und Landwirtschaft zuverlässige Verfahren und fördern Innovationen. Τα μέλη του Ευρωκοινοβουλίου υιοθέτησαν την αναφορά της Ειδικής Επιτροπής για Ανάπτυξη Περισσότερων Ελεγκτικών Μηχανισμών και Διαφάνειας και στη συνέχεια κάλεσαν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να προτείνει μέτρα για την προστασία ευάλωτων ομάδων και για να τελειώσει η χρήση φυτοφαρμάκων από μεγάλη απόσταση όταν αυτό συμβαίνει κοντά σε σχολεία, παιδικούς σταθμούς, χώρους παιχνιδιού, νοσοκομεία, μευτήρια και οίκους πρόνοιας. Παράλληλα, απίφθινε έκκληση να διενεργήσει επιδημιολογική έρευνα για τις συνέπειες της χρήσης φυτοφαρμάκων στην υγεία και ανασκόπηση των μελετών για τους κινδύνους καρκινογένεσης από τη γλυφοσάτη. Rund Glyphosat sagen wir mit der Pestkommissie, dass die Kontroverse hier rund noch nicht ist opgelost. Das haben wir nicht können oplossen in unserer Kommissie. Aber wir fragen darum het SAM, the Scientific Advisory Mechanism, die dat zelfs ook heeft aangeboden om over te gaan tot een systematische evaluatie van alle beschikbare studies over de kankerverwekkende of mogelijk kankerverwekkende eigenschappen van glyfosaat, zodat kan worden nagegaan of een herziening van de huidige toelating niet nodig is.